Πεπ. Κάθισε εδώ πέρα δίπλα μου. Πρόσεχε τα πράγματα εδώ, αλλά κάθισε. Πώς είσαι? Εγώ σκέψου δούλευα το πρωί και. Και τώρα σκέφτομαι ότι με κοιτάει ο κόσμος, ξέρω, με μια κάμερα σαν κούτελο. Τέλος πάντων, ξύπνησα το πρωί, πήγα δουλειά, χαλαρά, δεν έχει πολύ κόσμο εννοείται. Πάω σπίτι, τρώω. Και μετά πολλά ο boss θέλει μια εξυπηρετησούλα, οπότε πάμε προς τη δουλειά. Στο μεταξύ ήμουν και στο κρεβάτι, νταχλέ ολέ, χάζευα εκεί στο κινητό. Τέλος πάντων, και τώρα τσίμπησα ένα καφεδάκι λίγο, να ανοίξει το μάτι. Χαλαροί είμαστε. Οπότε έτσι να τα πούμε λίγο, να δοκιμάσω και λίγο καλύτερα την κάμερα εδώ στο κούτελο και πώς θα δείχνει τώρα. Είχα κάνει άλλη μια προσπάθεια μέσα εδώ στο αμάξι, αλλά ήταν χάλια. Τώρα νομίζω θα βλέπει μια χαρά μπροστά. Στο μεταξύ, πρωτού ξεκινήσω, δύο τυχαία παραδείγματα με την κάμερα εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή φοράω καπέλο και την κάμερα σε ένα μαντελάκι εδώ πέρα και στέκεται μπροστά. Κάθεται πάνω από τη μύτη μου. Σκέψου τώρα να τσακώνεσαι για κάποιο λόγο στον δρόμο, να είσαι από αυτού του νευρικού, να κοζάρει τώρα παράθυρα από μέσα. Ποιο είναι, τι κάνει ρευλάκα, δεν κοιτά μπροστά σου και τέτοια. Και όλα αυτά να τα λε, ενώ έχει μια κάμερα έτσι παπ κούτελο. Ένα αυτό. Άλλο σεναριάκι καλό είναι τώρα έχει δει ένα κομμενάκι. Σταματάς και δίνεις προτεραιότητα σε πεζό, ας πούμε, στη διάβαση και καλά τώρα, γιατί σε ένιαξε, ας πούμε, και θες να την κοζάρεις. Και είσαι πάλι εσύ με μια κάμερα στο κούτελο και κάνε τα eye contact εσείς. Και λες, α, πω, θα με βλέπει έτσι, θα είμαι ωραίος τώρα. Α, τι ωραία. Τέλος πάντων, πάμε δεξιά τώρα, στην πρώτη φάση. Ποιος άλλος με εκνευρίζει, θα σου πω κάτι που έχω παρατηρήσει. Κυρίως σε μικρά μηχανάκια, παπάκια κατά βάση, ορισμένα σκούτερ, μηχανή πολύ σπάνια. Ρε παλικάρια μου, δεν έχετε φως μπροστά. Δεν σας βλέπω, ρε, δεν σας βλέπω. Και μου κάνει εντύπωση πως εσείς, ας πούμε, νιώθετε εντάξει με αυτό. Δηλαδή, λέτε, θα πάω στη δουλειά μου, θα είμαι delivery, θα πάω μια βόλτα και δεν έχω καθόλου φώτα. Και ειδικά αν είναι βράδυ, έτσι, εντάξει, δεν συζητώ για μέρα που δεν έχει τεράστια διαφορά. Όταν θα τύχει να είμαι σε ένα στενάκι και θα βγαίνω σιγά σιγά, μπας και εδώ, αν έρχεται κάποιο άλλο αμάξι, γιατί μπορεί να τύχει σε αυτό το στενό να έχουν διπλό παρκάρι κιόλας ή να μην έχω ορατότητα, θα βγω. Σιγά σιγά θα βγω αναγκαστικά. Αν εσύ δεν έχει και φώτα, πίστεψέ με, δεν θα σε δω ποτέ. Έτσι μια γρήγορη αναφορά που λέτε στους ανθρώπους χωρίς φωτάκια. Πάρτε 5-6 να αλλάζετε με το κιλό εκεί πέρα. Να σας βλέπουμε. Οπότε σοβαρέψου. Και επειδή καλά τα λέμε έτσι για τους οδηγούς και όχι μόνο, θα αναφέρουμε διάφορα. Ρε πεζί, πάτε καλά. Είπαμε να σας δώσουμε μια προτεραιότητα. Γιατί έχετε ζωή και άμα σας σκοτώσουμε δεν κάνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάνετε κουμάντο στο δρόμο. Διασχίζετε ένα δρόμο. Μα λέγε, πηγαίνετε ευθεία και διασχίζετε το δρόμο. Σας βλέπω τώρα υπερδιαγώνια. Να κάνετε, ξέρω εγώ, μισή ώρα να περάσετε απέναντι. Και εγώ να πρέπει να προσέχω, μη σε φάω, ας πούμε. Η ασφαλτός είναι για να τη διασχίζεις και να πηγαίνεις στο επόμενο πεζοδρόμιο που υπάρχει. Κινητό κοιτάνε και δεν ρίχνουν καμία ματιά αριστερά-δεξιά. Λες και είναι οκ. Okay. Είσαι εντάξει με αυτό, ξέρω εγώ. Τι θες να πας στη Λωρίδα, ας πούμε. Το ότι εγώ πρέπει να σταματήσω δεν σημαίνει ότι εσύ θα κάνεις ό,τι να είναι. Μα και να μην το κλείσω τώρα αυτό το θέμα με τους πεζούς, γιατί κάνετε κι άλλα. Έχετε πεζοδρόμιο, ρε. Έχετε πεζοδρόμιο να χωρέσετε να περπατήσετε άνετα. Θες να βάλεις τη μάσκα στα μάτια, μπορείς εκεί πέρα, ωραία. Δεν με νοιάζει. Τι θες και περπατάς παράλληλα με το πεζοδρόμιο πάνω στην άσφαλτο. Έτσι για να μας πρίξει τα αρχίδια, ε. Και έτσι θα αναφέρω για κλείσιμο τους ανίκανους στροφές. Τους ανίκανους στροφές, ρε φίλε. Είμαστε μέσα σε δρομάκια να πούμε και δεν μιλάω έτσι για ανοιχτές και να παίρνεις με φόρα ή κάτι τέτοιο. Ενώ μέσα σε πόλη, στενάκια, σπιτάκια, βγάλε φλας και μπες. Προφανώς θα πρέπει να κόψεις για να μην σου φύγει το αμάξι ευθεία, ξέρω εγώ. Αλλά μην πας αειδιαστικά αργά, ρε φίλε. Κάθε φορά που πας τόσο αργά, νιώθω ότι κάτι έχει συμβεί, ξέρω εγώ, και πρέπει να σταματήσω κι εγώ. Αλλά όχι, απλά εσύ δεν μπορείς να προχωρήσεις. Δεν ξέρεις να στρίβεις το αμάξι σου κανονικά. Γιατί, για να κάνεις εσύ τη στροφή σου, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή, μόνο χειρόφρενο ρε που δεν τραβάς. Μη μας πρίζεται τώρα, ένα τάκ κάνεις το τιμόνι και στρίβει όλο το αμάξι. Μη γίνεσαι αειδιαστικός. Κι ας γίνεσαι αειδιαστικός, δεν με απασχολείς εσύ. Εμένα μη μου σπάς τα νεύρα. Τέλος πάντων, ρε Μοτοβί, αυτά έτσι λίγο ήθελα να πω. Καλή παρέα μου κάνετε τώρα. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Like, follow, subscribe. Εννοείται, έρχονται και άλλα βίντεο, μην τα ξεχνάτε. Και γράφτε μου και από κάτω, εννοείται στα σχόλια, τι άλλο σας εκνευρίζει και εσάς. Θέλω να μαζέψουμε τις ιδέες, να τις προωθήσουμε, να τις βλέπει ο κόσμος και εμείς και όλοι οι υπόλοιποι. Μπας και τα ελαττώσουμε λιγάκι. Μπας και καταλάβουμε ότι είναι εκνευριστικά αυτά. Τέλος πάντων, φιλάκια, χαιρετάω.